πράγματι υπάρχουν αρκετά προβλήματα, είναι διαχρονικά, τα γνωρίζουν όλοι τα προβλήματα στο Τελωνείο, ότι τα κτηριακά βασικά, όλα τα άλλα δουλεύουν μια χαρά. Υπάρχει η γνώση σε όλους από το 2019, όταν ήρθε η Επιτροπή Σέγγεν, ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας. Το βασικό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα υπάρξει ταυτόχρονη είσοδο-έξοδο. Με τα κτηριακά, έτσι όπως είμαστε σήμερα, η ταυτόχρονη είσοδο-έξοδο είναι σχεδόν αδύνατη. Το Λιμενικό Ταμείο έχει πλήρη γνώση του θέματος και θεωρώ ότι έπρεπε ήδη να έχουμε τελειώσει με όλη αυτή την κατάσταση. Στη Συμμαχία Αξιών έχουμε ξεκινήσει από πέρσι να προειδοποιούμε για την κατάσταση που θα έρθει κάποια στιγμή με το κλείσιμο του Τελωνείου, αν δεν γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν. Τελευταία είχαμε κάνει ερώτημα δια του κ. Τριαντάφυλλου στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο ζητήσαμε απαντήσεις για το πού έχει πάει η κατάσταση, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εξελίξεις. Δεν έχουμε λάβει ουσιαστική απάντηση. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ψάχνουν χρηματοδοτήσεις. Αν δεν τρέξουμε, νομίζω ότι θα βρεθούμε μετά την πανδημία σε μια πραγματικότητα η οποία δεν θα έχουμε πύλη εισόδου-εξόδου για επιβάτες εξωτερικού. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Τελωνείο είναι ασφυκτική από θέμα χώρων, με δεδομένο ότι έχουν μεταφερθεί και οι υπόλοιποι υπάλληλοι. Είναι ασφυκτική, πράγματι, έχουν μεταφερθεί. Το χημείο του κράτους βρίσκεται από εκεί. Οι υπάλληλοι του Τελωνείου, μετά το σεισμό, έχουμε και αυτό να αντιμετωπίσουμε. Πράγμα το οποίο πρέπει και αυτό, η κτηματική υπηρεσία να βρει ένα νέο κτίριο για να εγκατασταθεί το Τελωνείο. Αλλά οι κεντρικές υπηρεσίες δηλαδή του Τελωνείου. Η πύλη εισόδου-εξόδου Σέγγεν νομίζω ότι θέλει πολλή συζήτηση, ούτως ώστε να βρεθεί η απαραίτητη εκείνη λύση, για να μην έχουμε να το ξανασυζητήσουμε τον επόμενο χρόνο το ίδιο ακριβώς. Διότι είπαμε, το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Απλά πιέζουν ασφυκτικά οι χρόνοι.